Γεια χαρά σε όλους, Θοδωρής Ζήρας εδώ, mathematicthoughts.gr και θεωρία της μουσικής, επεισόδιο νούμερο 9. Συνεχίζουμε εκεί που το αφήσαμε στο προηγούμενο επεισόδιο. Μιλήσαμε για τετράφωνα ακόρντα και μιλήσαμε για τα δύο βασικά τετράφωνα ακόρντα, το major 7 και το 7. Πάμε τώρα στα δύο επόμενα, τα οποία είναι και αυτά σημαντικά και χρησιμοποιούνται ευρέως. Πάμε λοιπόν να τα δούμε με τη σειρά. Μιλήσαμε για δύο χαρούμενα ακόρντα, δύο δηλαδή παραλλαγή του Ματζόρε, Ματζ 7 και 7. Όλα είχαν μεγάλη τρίτη, τονική και πέμπτη καθαρή, και απλά πειράξαμε την έβδομη. Πάμε τώρα να δούμε δύο ακόρντα με μικρή τρίτη. Το πρώτο λοιπόν που θα μιλήσουμε για τετράφωνο είναι το μινόρε 7. Τι σημαίνει λοιπόν μινόρε 7? Είναι ένα μινόρε ακόρντο. Παίζει λοιπόν ένα ντο μινόρε αρχικά. Τονική, τρίτη μικρή και πέμπτη καθαρή. Λυπημένο ακόρντο λοιπόν. Minor. Και τώρα θα βάλω απλά και μια έβδομη. Η έβδομη τι θα είναι βέβαια? Μικρή έβδομη, άρα έχω τονική ντο, τρίτη μικρή μύθεση, πέμπτη καθαρή σολ και έβδομη μικρή σύφεση. Προσοχή, όταν δεν αναφέρεται κάτι στην έβδομη, δηλαδή και το έχει το 7, πάντα η έβδομη είναι μικρή. Για να είναι η έβδομη μεγάλη, πρέπει να λέει μέσα ματζ 7 οπωσδήποτε. Άρα, εφόσον βλέπει μινόρ 7, minor 7, πάντα η έβδομη είναι μικρή. Άρα, έχω λοιπόν ξανά τονική, ντο, τρίτη μικρή, πέμπτη καθαρή σολ και έβδομη μικρή σύφεση. Πολύ ωραίο ακόρντο, πολύ πλούσιο, μου αρέσει πάρα πολύ. Χρησιμοποιείται παντού. Χρησιμοποιείται σε ροκ, χρησιμοποιείται σε funk, χρησιμοποιείται σε jazz. Παντού χρησιμοποιείται. Ακόμα και οι pixelax το χρησιμοποιούν, για να καταλάβετε. Οι οποίοι γράφουν κυρίως τρίφωνα, γιατί αυτό εξυπηρετεί τη μουσική τους. Πάντα θα συναντήσετε μέσα Χατζηγιάννης, Dream Theater, Nirvana, δεν ξέρω, δεν νομίζω. Αλλά παίζει παντού το minor 7. Δεν είναι ένα εξειδικευμένο ακόρντο. Ακούγεται. Πάμε λοιπόν να δούμε μερικά ακόμα. Πάμε να δούμε ένα π.χ. ένα φα minor 7. Έχω τονική φα, τρίτη μικρή, λάιφεση, πέμπτη καθαρή ντο και έβδομη μικρή μύφεση. Πάρα πολύ ωραία ακόρντο. Αυτή η έβδομη μικρή το κάνει πολύ πλούσιο, πολύ ωραίο. Με κοιμάστε να το παίξετε, είτε στην κιθάρα, είτε στο πιάνο, είτε οπουδήποτε θέλετε. Ξανά, τονική, φα, λάιφεση, τρίτη μικρή, πέμπτη καθαρή ντο και μύφεση έβδομη. Πλούσιο ακόρντο, πάρα πολύ ωραίο. Έβδομη μικρή τι σημαίνει? Ότι έχω πρώτη και έβδομη, π.χ. έχω το φα. Έβδομη, φα, σο, λα, σι, ντο, ρε, μι. Η φα μη έχει ένα φυσικό ημιτόνιο, άρα είναι μεγάλη, μισό μικρή, αλλά μύφεση. Άρα φα, μύφεση. Όποιος δεν καταλαβαίνει τι λέω, πάει στα προηγούμενα επεισόδια, στα διαστήματα, να δει τι έχω πει για τα διαστήματα εβδόμη. Έχω πει κάποια tips, κάποια κολπάκια, για να τα βρίσκεται εύκολα. Αυτό λοιπόν ήταν το μινόρ 7. Πάμε να δούμε άλλο ένα. Μινόρ 7. Πάμε να δούμε ένα π.χ. σολ μινόρ 7. Τονική σολ. Τρίτη μικρή σύφεση. Πέμπτη καθαρή ρε. Και έβδομη μικρή φα. Πολύ ωραίο, άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν είναι το σολ μινόρ 7. Πάμε και ένα τελευταίο, να δούμε π.χ. ένα σι μινόρ 7, τονική σι. Τρίτη μικρή ρε, πέμπτη καθαρή φα δίση και έβδομη μικρή λα. Άλλη μια φορά. Αυτό λοιπόν είναι τα μινόρ 7 ακόρντα. Χρησιμοποιείται παντού. Τα ακούτε συνέχεια, ανοίξτε το ραδιόφωνο. Στο επόμενο δεκάλεπτο, αν παίξετε με τις συγνότητες, θα ακούσετε κάπου ένα μινόρ 7 ακόρντο. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε και το επόμενο, το οποίο είναι πιο ακόμα πιο ενδιαφέρον. Είναι λοιπόν το μινόρ 7, αλλά με ελαττωμένη πέμπτη. Άρα έχουμε λοιπόν ουσιαστικά μια παραλλαγή του diminished ακόρντου. Είχαμε πει για τον diminished ότι έχει τονική. Ένα, το παίζω από ντο. Τρίτη μικρή, μύφεση. Πέμπτη ελαττωμένη. Αλλά έχω και έβδομη μικρή πλέον. Άρα έχω λοιπόν 1, ύφεση 3, ύφεση 5 και ύφεση 7. Τρομακτικό ακόρντο, όχι του θάνατά τρομακτικό, υπάρχει και πιο τρομακτικό ακόμα, θα το πούμε σε επόμενο μάθημα. Αλλά έχει ένα suspense λόγω της πέμπτης ελαττωμένης. Πέμπτη ελαττωμένη, δυνατή νότα. Και έχω μετά και την έβδομη μικρή. Έτσι. Οπότε είναι ένα πιο σπάνιο ακόρντο, δεν θα πω ότι θα το συναντάτε κάθε μέρα, αλλά υπάρχει και σε τραγούδια. Υπάρχει σε chord progressions, υπάρχει σε βαθμίδες και σε χαρούμενα και σε λυπημένα και τραγούδια κλπ. Οπότε το συναντάμε αρκετά τακτικά. Αλλά το σημαντικό είναι ότι έχουμε 5 λατωμένη, μινόρ 7, εφ 5 του λέει και το όνομα και 7 μικρή. Πάμε να δούμε ένα άλλο, πάμε να δούμε ένα π.χ. από μη, τονική μη, τρίτη μικρή σολ, 1,5 τόνος, 5 λατωμένη, σύφεση, η σημαντική νότα και 7 μικρή ρε. Πάμε άλλη φορά. Λοιπόν, το μινόρ 7, εφ 5, ωραίο ακόρντο. Σου δημιουργεί μια αγωνία, ένα suspense λόγω του εφ 5. Κάτι θα γίνει, μάλλον για κακό, λόγω του εφ 5. Πάμε κι άλλο ένα. Σολ μινόρ 7, παραδείγματος χάρη. Σολ, τονική, σύφεση, τρίτη μικρή. Πέμπτη καθαρή. Πέμπτη λατωμένη, ρέφεση. Και έβδομη μικρή. Ξανά. Σολ,
σύνθεση, ρε ύφεση και φα. Ωραίο. Και πάμε και ένα τελευταίο. Από σι. Τονική σι. Πάντα το σι το βάζω στο μάθημα γιατί είναι λίγο πονηρό. Λόγω της πέμπτης. Στη τονική σι. Τρίτη μικρή. Ρε. Πέμπτη ελαττωμένη. Φα. Γιατί φα. Γιατί έχω σι φα. Δύο φυσικά ημιτόνια. Άρα πέμπτη ελαττωμένη. Και. Λα έβδομη μικρή. Βάζω και το sustain στο πιανάκι οπότε ακούτε τις νότες τη μία πάνω στην άλλη και ακούτε πάρα πολύ ωραία, ενδιαφέρον ακόρντο. Πάμε και ένα τελευταίο, π.χ. να δούμε ένα ρε, μινόρε 7, έφεση 5, ρε, τονική, τρίτη μικρή, φα, πέμπτη λατωμένη, λα, έφεση και ντο, έβδομη μικρή. Ρε ντο, δύο φυσικά ημιτόνια, έβδομη μικρή και ρε, λα, έφεση, ένα φυσικό ημιτόνιο και ύφεση για να το κάνω λατωμένο. Αν δεν καταλαβαίνετε τι λέω με τα διαστήματα, ύφεση 5, ύφεση 7 κλπ, πρέπει να πάτε πίσω σε προηγούμενο μάθημα. Στο οποίο μιλάω αναλυτικά για τα διαστήματα τρίτης, πέμπτης, εβδόμης, που είναι και τα κοκαλιά αυτών των ακόρντων. Μιλάμε για τετράφωνα ακόρντα, μιλάμε για ακόρντα που έχουν τέσσερις φωνές, τονική, τρίτη, πέμπτη και έβδομη. Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα για το μινόρ 7, πάμε να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση από ντο. Ωραίο, funky ακόρντο, μινόρ 7, τονική, τρίτη, μικρή, πέμπτη, καθαρή, έβδομη, μικρή και μινόρ 7, 5. Έβδομη. Μικρή αλλά και πέμπτη ελαττωμένη. Γι' αυτό και λέγεται μινόρ 7, ύφεση 5. 1, ύφεση 3, ύφεση 5 και ύφεση 7. Αυτά λοιπόν ήταν το μινόρ 7, ύφεση 5. Αυτά λοιπόν ήταν το μινόρ 7. Και αυτά ήταν τα 4 βασικά τετράφωνα ακόρντα. Μια και με το σημερινό επεισόδιο κάλυψα τα 4 βασικά τετράφωνα ακόρντα. Το ματζ 7, το 7, το μινόρ 7 και το μινόρ 7, ύφεση 5. Στο σημερινό και το προηγούμενο επεισόδιο. Τσεκάρετε τα. Επίσης από κάτω ακριβώς έχω το PDF με το τεστ. Τσεκάρετε, μέσα έχω καταρχάς ό,τι είπα σήμερα, όλη την ύλη και έχω και τεστάκι με 15 ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και από κάτω στην επόμενη σελίδα έχω και τις απαντήσεις, οπότε μπορείτε να τσεκάρετε πώς τα πήγατε. Αν μπορείτε να απαντήσετε πάνω από το 80%, δηλαδή πάνω από τις 11 από τις 15 περίπου, τα πήγατε πάρα πολύ καλά. Αν τα απαντήσετε όλα, είστε γατόνια. Οπότε τσεκάρετε τα για να δείτε πώς τα πήγατε και αυτά τα ακόρντα δεν είναι τίποτα τρομερό, είναι ακόρντα που χρησιμοποιούνται και. Όποιος ασχολείται σοβαρά και το βλέπει σοβαρά αυτό με τη μουσική, πρέπει να τα ξέρει. Ήταν ο Θοδωρής Ζήρας, μαθηματικαθαρας.gr. Αν σας άρεσε το βίντεο, και subscribe και τσεκάρετε και την πάτηνο σελίδα μου. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε στο επόμενο.